πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Β' Αθηνών, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή, κύριε Γεωργιάδη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον προϋπολογισμό. Το προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην Κομισιόν επεστράφει χωρίς διευκρινήσεις και αυτό ερμηνεύτηκε από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον και αρκετά δημοσίευματα του τύπου ως ένα καλό γεγονό σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, ότι δεν πρόκειται να περικοπούν. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, κύριε Γεωργιάδη. Για την ακρίβεια, όσον αφορά τη μη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς παλαιού συνταξιούχου, γιατί οι συντάξεις έχουν ήδη περικοπεί για τους νέους συνταξιούχους, για ναι, την ακρίβεια. Ναι, αυτό το οποίο συζητάμε είναι η εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων και στους συνταξιούχους που βγήκαν σύνταξη μέχρι 1η-1η-16. Γιατί από 1η-1η-16 οι συντάξεις που έχουν περικοπεί. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το μέτρο, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι θα περάσει από την Κομισιόν και από την Ευρώπη. Δεν ξέρω με ποιους όρους, αν θα είναι οριστική η διαγραφή του νόμου, θέλουμε εμείς, ή αν θα είναι αναστολή για ένα χρόνο υπό την αίρεση του πλεονάσματος. Πάντως φαίνεται ότι για το 2019 δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό ζητούσε και η Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιπρόεδρε? Η Νέα Δημοκρατία ζητάει επακριβώς την κατάργηση παντελώς της πρόβλεψης και κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Δεν θέλουμε αναστολή, θέλουμε κατάργηση. Αυτό ζητάμε εμείς και αυτή είναι η τροπολογία που έχουμε καταθέσει στη Βουλή το καλοκαίρι. Η αναστολή, να ξέρετε, είναι στην ουσία αναβολή. Δεν είναι ακύρωση αυτού του μέτρου. Μάλιστα. Η άνοδος του πρωτογενούς πλεονάσματος, πώς το χαρακτηρίζετε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους πολιτικούς που έχω πει από την αρχή ότι θεωρώ τελείως λάθος, μα τελείως λάθος, την πολιτική που ασκεί ο κ. Τσακαλώτος με τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα δεν είναι επιτυχία της οικονομίας, είναι ζημία της οικονομίας. Επιτυχία της οικονομίας δεν είναι τα υπερπλεονάσματα. Είναι στρατηγική, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, είναι στρατηγική, φυσικά. Είναι μια οικονομική στρατηγική, όμως υφεσιακή. Η οποία το υπερπλεόνασμα επιστρέφει με τη μορφή των κοινωνικών βελτιώσεων στη Μέση Ανατολή. Ναι. Η επιλογή της κυβέρνησης να κάνει υπερπλεόνασμα για να μοιράζει μετά τη διαφορά σε επιδόματα είναι λανθασμένη. Για ποιο λόγο είναι λανθασμένη? Είναι πολιτική Βενεζουέλας. Είναι μια πολιτική που λέει ότι πρέπει να έχουμε φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι θα εξαρτούν την επιβίωσή τους από το κράτος που θα έχει τους πατερούλους να τους δίνει κάποιο επίδομα, κάποιο βοήθημα. Το μοντέλο το οποίο εμείς προτιμούμε είναι ένα μοντέλο που θα έχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, άρα θα έχουμε όλοι μας στο σύνολο περισσότερα χρήματα, άρα και οι φτωχοί περισσότερα χρήματα, όχι από επίδομα, αλλά επειδή θα έχουν υψηλότερο εισόδημα. Είναι διαφορά αντίληψη, διαφορά πολιτικής. Όταν έχεις ήδη ως στόχο ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, τεράστιο, το 3,5, και σταθερά πηγαίνεις στο 4-4,5, αυτό σημαίνει ότι στερείς την αντιπραγματική οικονομία περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία ως επιδόματα έχουν ένα πολλαπλασιαστεί χαμηλό, ως επενδύσεις έχουν ένα πολλαπλασιαστεί πολύ ψηλότερο. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και τα μέτρα που πρόκειται να φέρει ως νομοθετικές πρωτοβουλίες η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και εννοώ τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την απόδοση κοινωνικών. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, όπως είναι στον προπολογισμό, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι αυτή που εξήγηλε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Είναι εξαιρετικά μικρότερη. Ακόμα και το επίδομα του ενοικίου είναι πολύ μικρότερο. Η αρχική εξαγγελία για 700 εκατομμύρια, στον προπολογισμό είναι μόνο 150. Δεν είναι δηλαδή όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Να είμαστε ακριβείς να μιλάμε για λεφτά. Είναι ένα μικρό κλάσμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αν υποθέτουμε ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε 10, στον προπολογισμό είναι τα 2. Αυτή είναι η αναλογία σε χρήματα. Παρ' όλα αυτά, εσείς θα στηρίζατε τέτοιες πρωτοβουλίες νομοθετικές? Όταν έρθουν στη Βουλή θα τα δούμε αυτά. Δεν θα μπορώ να προκαταλάβω τα θέση του κόμματος. Θα δούμε ακριβώς τους νόμους που διοχετεύονται από αυτά και θα σας πω. Εμείς έχουμε ψηφίσει πολλές φορές νομοσχέδια της κυβερνήσεως. Δεν κάνουμε μηδενιστική αντιπολίτευση. Αν κάτι θεωρούμε ότι προστατεύει κατέθεση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε. Εμείς όμως, παραδείγματος χάρη στον ΕΝΦΙΑ, θέλουμε μια πολύ μεγαλύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Θέλουμε 30% οριζόντια μείωση. Δεν είναι αυτό που θέλει τώρα η κυβέρνηση. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τα μυστικά κονδύλια, το σχόλιο σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Για αυτό μεγάλο το οποίο ζούμε είναι θραγέλαφος. Ο κύριος Κοτζιάς κατηγορεί με tweet αλλά και με ομιλία του χθες στο Ηράκλειο ότι αυτοί που τον κατηγορούν τα μυστικά κονδύλια είναι υβριστές, είναι εκβιαστές, είναι διαφθορείς της δημοκρατίας. Λέω φράση του κύριου Κοτζιά. Αυτός όμως που τον κατηγορεί τα μυστικά κονδύλια είναι ο Πάνος Καμένος. Άρα ο κύριος Κοτζιάς λέει ότι ο Πάνος Καμένος είναι υβριστής, εκβιαστής και διαφθορείς της δημοκρατίας. Ενώ όμως είναι υβριστής, εκβιαστής και διαφορές της δημοκρατίας κατά Κοτζιά, παραμένει υπουργός του κ. Τσίπρα, τον οποίο ο κ. Κοτζιάς το στηρίζει για πρωθυπουργό. Άμα κανένας σας βγάλει άκρη με όλα αυτά, γράψτε μου. Τέτοια θέματα πρέπει να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας με τέτοιο τρόπο. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ λανθασμένος ο τρόπος που έγινε κουβέντα για τα μυστικά κονδύλια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάθε κράτος έχει μυστικά κονδύλια.
μπορεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική χωρίς μυστικά κονδύλια, ούτε μπορεί να κάνει τα μυστικά κονδύλια με ανταλλάκια σε εφημερίδες. Αυτά είναι αυτονόητα για κάποιον που καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα κράτη. Όμως δεν ήμασταν εμείς που ανοίξαμε θέμα μυστικών κονδυλίων, όπως εδώ μας κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε φυσικά το εφημερίδα που κυνηγάνε εκεί τον Δημήτρη Τάκη εισαγγελής. Τα μυστικά κονδύλια τα άνοιξε ο συζήτηση ο Πάνος Καμένος και που τα άνοιξε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με την δημοσιοποίηση της συζήτησης για μυστικά κονδύλια, αυτοί δεν είναι άλλοι, πρέπει να πάνε το πούνε αυτό στον Καμένο. Ο Καμένος μίλησε για 50 εκατομμύρια του Σόρος στον Κοτζιά. Τα αναρωτιέμαι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους έχετε ρωτήσει ποτέ, σαν το έχουν πάρει λεφτά από τον Σόρος για να ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, όπως λέει ο Καμένος. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ να σας πάω σε μια άλλη κόντρα που ξέσπασε στο Twitter μεταξύ του κυρίου Βιαννάκη και του κυρίου Παπά, με αφορμή της εξαγγελίας εδώ της εταιρείας Titan για μεταφορά της έδρασης στο Βέλγιο και ξέσπασε μια μεγάλη κόντρα για το ποιος διώχνει περισσότερες επενδύσεις από την Ελλάδα. Αν έφυγε η Φάγε, η Coca-Cola 3Ε την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ναι, καλά. Ο κ. Παπάς, ως συνήθως, επειδή είναι πολύ καλός στην προπαγάνδα, διαδεπλώνει πλήρως πραγματικότητα. Τώρα, πολλές εταιρείες που ανέφερε ότι φύγανε, οι μισές φύγανε επί Γιώργου Παπανδρέου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σταθερά ένα κόλπο. Οτιδήποτε συνέβη την περίοδο 2010-2015, το χρόνο είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, με θυμίζω, κυβέρνησε από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Δεν κυβέρνησε από το 2010. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία στις 4 Οκτωβρίου του 2009 έχασε τις εκλογές και κέρδισε το Πασόκ. Πάσε τόσο και ο Παπάς αυτό κάνει προς το αγνοεί. Στην πραγματικότητα, με την φορολογία που υπάρχει στην Ελλάδα, με την προκαταβολή του φόρου που υπάρχει στην Ελλάδα, με τις ασφαλιστικές φόρες που υπάρχει στην Ελλάδα και το κυριότερο με τα υψηλά επιτόκια που υπάρχουν στην Ελλάδα, μεγάλη επιχείρηση δεν μπορεί να κρατήσει την έδρα της πλέον εδώ. Και θα σου πω αμέσως γιατί. Διότι μια επιχείρηση που κάνει με πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρο, άρα χρειάζεται να χρηματοδότηση από τις τράπεζες, εάν έχει έδρα την Ελλάδα, πληρώνει καπέλο περίπου 4% στο επιτόκιο δανεισμού της μόνο και μόνο επειδή είναι στην Ελλάδα. 4% χρόνο όμως στα 100 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά. Άρα δεν αντέχουν οι εταιρείες οι μεγάλες να παραμένουν ανταγωνιστικές με έδρα την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Για να το λύσουμε πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία και να πέσουν τα επιτόκια. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτό γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, τι να σου πω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αντιπρόεδρε. Λένε ότι υπάρχει θέμα συνοχής στη Νέα Δημοκρατία και ότι άρχισε μέσα να αναπτύσσεται, πώς να το πω, ένας εσωτερικός πόλεμος από πολύ σημαντικά στελέχη του κόμματος, όπως είστε εσείς, που προσπαθείτε να επιβάλλετε την δική σας ατζέντα. Ακροδεξιά. Όταν λέτε, λέγεται από ποιον λέγεται. Ότι υπάρχει διάχυτη αυτή η ιστορία. Από ποιον είναι διάχυτη. Και από τους πολλούς ψέματα. Και στον τύπο και στα δημοσιεύματα. Στον τύπο των εφημερίδων του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει συσπήρωση που πλησιάζει το 90%. Συγγνώμη, τι εσωτερικά θέματα μπορεί να έχει ένας πολιτικός χώρος που έχει συσπήρωση 90%. Αντιθέτως να μου πείτε ότι είναι λογικό να έχει εσωτερικά θέματα. Η στάση του κυρίου Σαμαρά στο Μακεδονικό που διαφοροποιήθηκε όσον αφορά το νομοταλογικό. Και γιατί αυτό είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αφού η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει τη συμφωνία των Πρεσπών. Πού είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα θα ήταν η θέση του κυρίου Σαμαρά αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να υπερψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης καταψηφίζει τη συμφωνία των Πρεσπών. Πού ενοχλεί η θέση του κύριου Σαμαρά. Ότι στην Καβάλα, στην παρουσία του, στην ομιλία του, μίλησε για ονοματολογικό, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ μίλησε για ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα. Με συγχωρείτε, ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ όταν ρωτήθηκε το όνομα, είπε επιλέξει το εξής. Σε κανέναν Έλληνα δεν αρέσει να υπάρχει το όνομα Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων. Σε συνθήκες ρεαλισμού θα μπορούσαμε να πιεστούμε και να φτάσουμε σε μια σύνδετη ονομασία. Δεν είπε ότι του αρέσει η σύνδετη ονομασία. Δεν το άκουσαν. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει ούτε ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε μισός, που να χαίρεται να λέγω τα σχόλια Μακεδονία. Ούτε μισός. Κύριε Γεωργιάδη, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα να πάμε λίγο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως και άλλα κόμματα φυσικά, την θέση της ό,τι αφορά τους μεγάλους δήμους τουλάχιστον. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε πολλά ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι από ανθρώπους που προέρχονται από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα πάλι το οποίο είναι συγκεκριμένο, επειδή προχωράμε προς αυτοδιοικητικές εκλογές. Πότε θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δώσαμε πρώτα προτεραιότητα στο να καθορίσουμε τις περιφέρειες. Και έχουμε ανακοινώσει τις περισσότερες περιφέρειες στην Ελλάδα. Αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι τελευταίες. Και αφού τελειώσουμε τις περιφέρειες, μετά θα πάμε και στους μεγάλους δήμους. Μην βιάζετε, πιστεύω να διάσουμε περίπου 2 εβδομάδων, 3 από σήμερα θα έχουν ανακοινωθεί τα πάντα. Έχετε καταλήξει υποψηφίους.
Όχι, άμα είχαμε καταλήξει, θα του είχαμε ανακοινώσει. Ακόμα είμαστε σε διερευνητικό επίπεδο. Σε κάποιου Δήμου έχουμε καταλήξει, σε κάποιου άλλου όχι. Ωραία, οπότε περιμένουμε ανακοινώσει μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα θα ακολουθήσουν ανακοινώσει για του περιφερειάρχες. Θα μα χάρη, όπως ξέρετε, έχουμε ανακοινώσει για υποψήφιο περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία, τον κ. Τζικώστα. Βέβαια. Έχουμε ανακοινώσει για υποψήφιο περιφερειάρχη Κρήτη, τον κ. Γιώργο Πατούλη, ο οποίο θέσει και μια πολύ μεγάλη νίκη, να πούμε. Όχι μόνο ο κ. Πατούλη. Γενικά, χθε αξέτε σε εκλογέ των ιατρικών συλλόγων τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε και στη Θεσσαλονίκη ο κ. Εξαδάκλειος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πήρε ένα θρίαμβο κυριολεκτικό της τάξης του 70%, αλλά και στην Αθήνα, που είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας, η Νέα Δημοκρατία πήρε χθες το μεγαλύτερο νούμερο στην ιστορία της, 55%, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 8%. Το λέω γιατί καμιά φορά λένε κάποιοι αυτά είναι δημοσκοπήσεις και δεν είναι κάλπη. Είναι άλλοι που έρχονται κανονικές κάλπες. Η Νέα Δημοκρατία θριαμβεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ συντρίβεται. Στις επόμενες εκλογές, αυτό το γιατί όχι της κυρίας Γεννηματά για ευρεία συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ αποκλείεται. Νέα Δημοκρατία με Κινάλ. Ναι, με Κινάλ ότι... είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, θα μπορούσε να ξαναγίνει και στο μέλλον. Ο κύριος Σαμαράς έχει απορρίψει οποιαδήποτε συνεργασία με το Κινάλ. Δεν έχει απορρίψει καμία συνεργασία. Ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει συνεργασία με το Πασόκ, όπως θυμάστε, το οποίο δεν λεγόταν Κινάλ τότε, λεγόταν Δημοκρατική Συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Τα έχει κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν, όταν χρειάστηκε να τα κάνει. Δεν έχουμε με το χώρο αυτό του κινήματος αλλαγής ένα διάλογο και μια ζήτηση ασφαλώς έχουμε και θα έχουμε. Πέραν της κυβερνητικής συνεργασίας, υπάρχει αυτό του τάγματος, η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Είναι πολιτικός χώρος με το οποίο συζητάμε. Έχουμε ιδεολογικές διαφορές, έχουμε και πολιτικές ταυτίσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Λοιπόν. Μαζί μας ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β' Αθηνών.